Σφοδρή επιδείνωση καταγράφει τον Ιούλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα για πέμπτο κατά σειρά μήνα, κινούμενος στις 81,3 μονάδες από 90,7 τον Ιούνιο, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, αυτή είναι η χαμηλότερη επίδοση του δείκτη από τον Οκτώβριο του 2012. Η αρνητική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της έντονης επιδείνωσης των επιχειρηματικών προσδοκιών σε όλους τους τομείς αλλά και της νέας σημαντικής υποχώρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Όπως είχε προβλεφθεί και στο προηγούμενο δελτίο του ΙΟΒΕ, αυτή η εξέλιξη ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα των Capital Controls. Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, είναι αυτονόητο ότι η αναστροφή της αρνητικής πορείας των προσδοκιών ως ένα πρώτο βήμα για τη στροφή προς την ανάπτυξη προϋποθέτει δραστικές κινήσεις σταθεροποίησης σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της πολιτικής. Τα capital controls και γενικότερα η κατάσταση στις τράπεζες έχουν δημιουργήσει όχι μόνο πρακτικό πρόβλημα αλλά και ψυχολογικό πρόβλημα. Και εκεί πάλι ευελπιστούμε ότι περνώντας ο καιρός θα διαφοροποιηθεί η κατάσταση, θα απελευθερωθεί πάλι η κίνηση των επιχειρήσεων με τις τράπεζες, διότι δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν στο εσωτερικό της χώρας, υπάρχουν και πάρα πολλές οι οποίες κάνουν εξαγωγές, εισαγωγές και έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα και πρέπει όλα αυτά να λυθούν. Αναλυτικότερα, στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες επιδεινώνονται αισθητά, με το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα και τις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να περιορίζεται. Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα αλλά και οι αντίστοιχες προβλέψεις για την βραχυπρόθεσμη ζήτηση εντείνονται, ενώ οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων επιδεινώνονται σημαντικά. Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις κινούνται πτωτικά, όπως και οι αντίστοιχες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα παρουσιάζει μικρή αποκλιμάκωση. Στις κατασκευές καταγράφεται επιδείνωση στις προβλέψεις για τις προγραμματισμένες εργασίες των επιχειρήσεων, αλλά και πιο δυσμενείς προβλέψεις σε όρους απασχόλησης. Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο, αλλά και για την εξέλιξη της ανεργίας, όπως και η πρόθεση για αποταμίευση, όλες επιδεινώνονται. Αυτά είναι τα πεδία της οικονομίας τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο, οι εισαγωγές, εξαγωγές, η μεγάλη οικονομία. Δεν υπάρχει μεγάλη και μικρή οικονομία, υπάρχει πραγματική οικονομία και είναι αυτή η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά που έχουν συμβεί με το τραπεζικό σύστημα, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια με αυτήν την πολιτική η οποία υπάρχει, η οποία έχει να κάνει με όλο και με αυξανόμενη φορολογία και συντελεστές οι οποίοι πραγματικά μας κλείνουν τα καταστήματά μας. Ακούμε ότι είναι συχνό φαινόμενο το να ζητούνται τα χρήματα μπροστά για προμήθειες, για εισαγωγές, για όλα αυτά. Οι έμποροι, οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο δυσπιστίας από την έξω αγορά για να μπορέσουν να κρατήσουν τα καταστήματά στις δουλειές τους. Η εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό δεν απέχει με την εικόνα που έχουμε ο κάθε ένας από εμάς που κάνουμε εισαγωγές είτε εξαγωγές. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς παράγοντες. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα και η δυσπιστία είναι ακριβώς η ίδια που υπάρχει και για την χώρα μας. Οπότε, είναι λογικό οι συνεργάτες, οι οποίοι οι προμηθευτές μας από το εξωτερικό, να έχουν μια δυσπιστία απέναντί μας, ενώ έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία και εκεί υπάρχει μεγάλη δυσκολία γιατί έχουν αλλάξει οι οικονομικές συναλλαγές οι οποίες υπήρχαν, οι πιστώσεις οι οποίες υπήρχαν έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και εκεί πλέον αρχίζουν και διαφαίνονται και προβλήματα όχι μόνο στο θέμα των εμπορευμάτων μπορεί να είναι δεύτερης τρίτης ανάγκης, μπορεί να αρχίσουν να υπάρχουν και προβλήματα και σε εμπορεύματα πρώτης ανάγκης.